Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά στο συμπαίκτη μου και φίλο μου Χρήστο Τσέκο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε? Στα Τρίκαλα. Στα εξωτικά Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, δύο στενά, είναι, Ναι, ναι. Χρήστο, έχω μια ερώτηση να σου κάνω τόσα χρόνια, φίλε, πραγματικά. Μια ερώτηση, τίποτα άλλο. Πιστεύεις ότι έδωσες τόσο ξύλο όσο χρειάζονταν ο Γιαννούλης για να γίνει άνθρωπος ή όχι? Γιατί υπάρχουν ερωτηματικά. Άλλοι λένε ότι πρέπει να το συνεχίσεις, άλλοι λένε ότι δεν έδωσες λίγο, δεν πιστεύεις τώρα που το σκέφτεσαι, μεγάλωσες, ορίμασες. Δεν δίναμε ξύλο στους συμπαίκτες μας. Παίζαμε σε αθλητικά πλαίσια και προσπαθούσαμε να ανταπεξέλθουμε κάθε μέρα στην προπόνηση για να έχουμε μεγαλύτερους χρόνους συμμετοχής. Ναι, αλλά δεν είναι, εγώ επιμένω τώρα, δεν είναι ένας άνθρωπος που το χρειαζόταν μικρός, γιατί εγώ τον θυμάμαι και λέω πώς να είμαι εγώ συμπαίκτης με αυτόν τον άνθρωπο και να μην το δίνω δύο κλωτσιές τη μέρα. Δεν ήταν από αυτούς. Όχι, όχι. Καμία σχέση δεν είχαμε με αυτό το θέμα. Ίσα ίσα κάναμε και παρέα και μικρότερος βέβαια ο Γιάννης κατά 10 χρόνια. Αλλά μαζί με το Ρετζιά ήταν τα δύο που λένε της ομάδας. Ναι, περάσαμε ωραία. Μας βοήθησαν πολύ. Και το Στογιάκοβιτς. Ωραίες εποχές ήταν εκείνες πρώτα απ' όλα. Ο Χρήστος είναι στο πιο σημαντικό σύνθημα, πιστεύω εγώ, της εποχής μέσα. Δηλαδή το έκλεινες πραγματικά. Ναι. Ήταν δηλαδή, εγώ επειδή ήμουν οπαδός τότε και πήγαινα μέσα έξω στο μπάσκετ, ήταν το κορυφαίο κομμάτι της Κερκίδας και συμμετείχες σε αυτό. Αλλά μετά σε χάσαμε για ένα διάστημα. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν, δηλαδή όταν τελείωσε την καριέρα σου, σε έχασα και μετά μαθαίνω στα Τρίκαλα. Από ναι. Εκεί, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα? Εδώ τώρα είμαστε υπεύθυνος της Ακαδημίας εδώ του Αιώλου. Ερασιτέχνης Αιώλος. Είναι η ομάδα, ο ερασιτέχνης της αντρικής, τέλος πάντων, που παίζει στην Α1. Και είμαι υπεύθυνος εδώ της Ακαδημίας, σε ρόλο των ερασιτέχνη, παιδικοσυλλογικά τμήματα, γυναικείο, ορασίδες, τα πάντα. Έχει παιδιά που το έχουν πάρει στα σοβαρά? Έχει ταλέντα? Εντάξει, δεν έχει τόσο πολλούς, τόσο καλούς σωματότυπους, θα έλεγα, τόσο πολλά παιδιά, αλλά υπάρχουν κάποια παιδάκια, ξέρω εγώ, γύρω στα 10, τα οποία μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Αν θέλουν να προγραμματίσουν, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε και στον Προμηθέα πολύ στην Πάτρα, δείχνουν και εκεί έμφαση στις ακαδημίες και θεωρούν ότι σιγά σιγά θα μπορέσουν να βγάλουν παίκτες. Μπορεί μια ελληνική ομάδα της επαρχίας να στηριχτεί σε αυτό το κομμάτι ένα μέρος τέλος πάντων του ρόστερ της μακροπρόθεσμα με ένα καλό προγραμματισμό, ή αυτό είναι τοπικό κάπως? Όχι, γίνεται αυτό, απλά χρειάζεται σοβαρή οργάνωση. Υπομονή, πρέπει σίγουρα ο σύλλογος να έχει αυτή τη σκέψη, να θέλει να δημιουργήσει, να φτιάξει τέτοια τμήματα που να μπορούν στη συνέχεια να παίξουν τα παιδιά επάνω, γιατί κάποιες φορές υπάρχουν και συμφέροντα άλλα τα οποία δεν αφήνουν αυτές τις καταστάσεις να προχωρήσουν. Η πίεση συνήθως. Να τώρα τα Τρίκαλα, όμως, χάνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι όπως έχουν ξεκινήσει τον πρώτο γύρο. Η πίεση. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ότι κάτι δεν πάει τόσο καλά. Εντάξει, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Και οι ομάδες τώρα αυτές, αυτού του τύπου, ας πούμε, όπως τα Τρίκαλα, με μικρά νούμερα, είναι δύσκολο να, από το νωρίς να έχουν σωθεί, ας πούμε, για να, και να παραμείνουν στην κατηγορία. Right. Χρήστο, τον ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου? Μπα, όχι, μόνο το πρώτο παιχνίδι εδώ πέρα, το δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε εδώ πέρα στα Τρίκαλα. Δεν την έχω δει την ομάδα καθόλου. Είδα ένα παιχνίδι με το πρώτο που χάσανε εκεί με τον Προμηθέα μέσα στη Θεσσαλονίκη και μετά αυτό το παιχνίδι εδώ με τα Τρίκαλα. Σε άλλο παιχνίδι δεν τον έχω δει. Το έδειξε στα δύο χειρότερα παιχνίδια του. Ναι. Στην Ελλάδα, με διαφορά από τα υπόλοιπα. Γιατί το Λαύριο νομίζω ότι το περιμέναμε, Κούτσα Στραβά, άμα πιάσει ρυθμό να μας. Ναι, το Λαύριο ήταν η καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Το Λαύριο έχει δώσει αρκετά χρήματα εκεί, έχει φτιάξει μεγάλο ρόστερ και με βάθος, οπότε είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Απίστευτος Αμερικάνος, φίλε, πραγματικά αυτό το σκάουτινγκ, το βλέπω το Λαύριο από τη μέρα που ανέβηκε, έχει ένα σκάουτινγκ για τους Αμερικάνους, δηλαδή δεν ξέρω πώς το κάνουν πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, κοίταξε, εγώ γνωρίζω και από πέρυσι, νομίζω και φέτος ισχύει αυτό το πράγμα,
είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν πάρει 7 Αμερικανούς και όταν χρειαστεί κάτι, κάποια αλλαγή, κάποιος τραυματισμός κτλ. Βάζουν αμέσως μέσα τον 7ο, ο οποίος κάνει προπόνηση με την ομάδα, έχει μπει μέσα σε όλο το κλίμα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσαρμογή. Δεν ήξερα αυτό, ναι. Ήξερα ότι έχουν 7 Αμερικάνους, εγώ ως ποδοσφαιρικός δεν ήξερα τον κανονισμό. Ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Χριστό, αναπολύς καθόλου στις στιγμές με την ομάδα του την παλιά? Αναπολύς λίγο το πώς περνούσατε, το πώς ζούσατε τότε? Αυτό το οδηγούμαστε στους άλλους εδώ, στους νεότερους και τα λοιπά. Οι πιο παλιοί ξέρουν κάποια πράγματα, αλλά τα πιτσιρίκια εδώ πέρα όχι τόσο, οπότε τα μεταφέρουμε αυτά και εντάξει, είναι καλό και για την ψυχολογία τους και για να συνεχίσουν να κάνουν πράγματα. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα, γιατί εμείς μάθαμε ένα άλλο μπάσκετ στη δικιά σας την εποχή, με την Ευρωλίγκα, τα κλειστά συμβόλαια, τις συγκεκριμένες ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό και τα πολλά λεφτά που χρειάζεται να έχεις για να κάνεις κάτι τέτοιο χωρίς να τα βγάλεις ποτέ, τις υπόλοιπες ομάδες που είναι σε ένα δεύτερο τέλος πάντων επίπεδο, πιστεύεις ότι είναι καλύτερα σε σχέση με την εποχή τη δικιά σας ή ουσιαστικά φέρνει το άθλημα σε ένα τέρμα? Κοιτάξτε, να δεις, είναι καθαρά επαγγελματικά όλα. Πια έχει πάει το θέμα όλο μόνο στα χρήματα. Εντάξει, σπόνσορες και τα λοιπά. Καλύτερα δεν θα έλεγα ότι είναι. Γιατί τότε και στη δικιά μας την εποχή και περισσότεροι Έλληνες παίζανε και πιο καλά ήταν τα πράγματα, ας πούμε, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση βλέπεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, στην Ελλάδα όλες δύο ομάδες, οι άλλες είναι πολύ κάτω. Τότε στη δικιά μας την εποχή υπήρχαν ομάδες όπως ο Πανιόνιος, ας πούμε, όπως το Μαρούσι, όπως ο Ηρακλής και τα λοιπά, οι οποίες ήταν δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα και όλα τα παιχνίδια ήταν πολύ ανταγωνιστικά. Υπήρχε και πιο πολύ κόσμος, ξέρεις, είναι λίγες οι ομάδες. Υπήρχε κόσμος γιατί όλοι ήταν στο κόλπο. Πήγαινε να κερδίσεις εσύ σαν ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Πήγαινε να κερδίσεις το Περιστέρι. Ξεχάσω εγώ τους 9 πόντους που χάσαμε στα 56 δευτερόλεπτα. Περιστέρι, τεράστια ομάδα τότε. Πολλά χρήματα. Είχαν πέσει κάποια χρόνια. Ο Νίκας ήταν εκεί. Σταράδες εκεί πέρα. Ναι, ο Κολασίδης ήταν. Ο Ντινόρης είχε παίξει. Μετά την Μπαρσελόνα πήγε στο Μπέργολτ. Όπου Μάξι. Μετά το άλλο το παιδί εκεί πέρα, ο Φόρτ. Εντάξει, Ford, είχε πολύ κόσμο τότε. Καλά, είχαν και είχε παιχταράδες. Και κορμό Ελλήνων είχε δυνατόν. Οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα εδώ πέρα στο πρωτάθλημα. Ναι, και αυτό δεν πιστεύεις, ότι ξεκίνησε από την διάθεση της Ευρωλίγκας να κάνει μια κλειστή λίγκα και από εκεί και πέρα να απομονώσει όλους τους άλλους μέσα από αυτή τη διαδικασία? Γιατί αυτό συνέβη στο τέλος? Κοίταξε να δεις, εδώ τώρα στην Ελλάδα βλέπεις ότι και τα οικονομικά είναι λίγο περίεργα. Ας πούμε, δεν μπορούμε να. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ας πούμε, άνθρωποι εδώ να ασχοληθούν σοβαρά, θα μπορούσαν οι πολλές ομάδες να μετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Δύο άνθρωποι ασχολούνται έτσι και βάζουν χρήματα, οι υπόλοιποι φυτοζωούν. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Πότε θα σε δούμε εδώ καμιά φορά στο παρατάκι? Έχεις εγκατασταθεί εκεί μόνιμα? Δεν τα αφήνεις τα τρίκαλα? Όχι, εντάξει, που και που ανεβαίνω καμιά φορά. Τώρα θα δω κανένα παιχνίδι πιο μπροστά. Θα δούμε κανένα σοβαρό παιχνίδι, θα δούμε. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Εδώ υποφέρω εγώ κάθε μέρα, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Υπευθυνίστε εσείς για όλο αυτό που δεν το βαρούσατε όταν ήταν μικρός. Έχεις το Γιαννάρα εκεί πέρα, τι ανάγκη έχει. Ναι. Πρώτη μούρη είναι Γιαννάρα. Το είδες ένα βίντεο που ανέβασε, που έκανε διαγωνισμό με έναν Παρολυμπιονίκη, τον Ταϊγανίδη, και πήδηξε, βούτηξε στον διάδρομο 8 και όταν βγήκε ήταν στο διάδρομο 7. Το είδες αυτό? Δες, δεν καταλάβεις ο φίλος τι έχει κάνει. Το είδα λίγο εκεί στον πατήρα που έφαγε. Χρήστο, με έφαγε. Με έφαγε. Με έδωσε 5 δευτερόλεπτα και πήδηξε στο 1 δευτερόλεπτο. Με έφαγε. Για να καταλάβεις τώρα, ο πρώτος άνθρωπος που θέλει ζυγοστάθμιση είναι ο Γιαννούρης. Το βλέπουν οι κολεβητές και γελάνε τώρα σε σεμινάρια κάπου, σε μια σχολή. Τέλος πάντων. Και μου είχε πει, είμαι πολύ καλός κολεβητής, μου είχε πει. Έτσι, Γιαννάρας. Ναι. Ο Γιαννάρας είναι μέσα σε όλα, δεν είναι. Έχει πολύ. Είναι παντού.
Ξέρεις, ο Χρήστος με Αχιλλέα Μαματζόλα, ψαροτούβικα και τέτοια. Ξέρεις, μιλάμε για. Ναι, ο Χρήστος και ο Παπατζιόλας. Εσύ τι σχέση έχεις, μια ευθεία σου. Εγώ ήμουν πιο γρήγορο στο κολύμπι από αυτό. Αυτή πια είναι η ευθεία. Τρώει, ρε παιδί μου, ο Χρήστος. Περιμένει και ο Φαΐ. Εντάξει. Με την βαρκούλα, εκεί βόλτα. Αν πραγματικά έτσι όπως έχω εγώ την εικόνα τη δικιά σου, φίλε, το πα ψαροτούβικο, τι βγάζει δηλαδή για να φάζει. Για χόμπι το κάνει. Πόσα κιλά να βγάλει. Αυτό λέω. Εντάξει. Δεν θες ένα πεντάκιλο δηλαδή για να πεις ότι χόρτασα. Ένα πεντάκιλο έχω φάει μια φορά. Ένα πεντάκιλο. Τι λέει ρε Χριστό. Γιατί πόσο είναι. Παραπάνω. Α, για πρωινό εννοούσα. Ωραία. Χριστά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Χριστό. Καλή σειρά. Καλό βράδυ, καλή χρονιά. Γεια σας.